Εκλογικό αδιέξοδο στο Ισραήλ. Κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα δεν συγκέντρωσε αυτοδυναμία για σχηματισμό κυβέρνησης. Κάτι που απηχείται και στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Με το 90% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, ο Γκάντς έχει ένα μικρό προβάδισμα έναντι Νετανιάχου με 56 έδρες, ενώ το Λικούτ του Πρωθυπουργού θα έχει 55 έδρες στη Βουλή. Για την αυτοδυναμία χρειάζονται 61 έδρες. Άρχισαν ήδη διαπραγματεύσεις για πιθανές συνεργασίες, αν και οι ελπίδες παραμένουν ισχνές. נמתין עוד יומיים, נחל עם ישראל ממשלת אחדות טובה, רצויה. שהמערכת תירגע טיפה ונצא לדרכנו. תודה רבה לכם. Ο Νετανιάχου απορρίπτει πλήρως την προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Κάτι που ζητά και ο Αβιγδόρ Λίπερμαν τη στιγμή που τα ποσοστά του κόμματός του δίνουν το ρόλο του ρυθμιστή. Είμαι ακριβήν. Αναφέρω να εγκαλέσω ένα στόχο μαθάν κדי להקים ממשלה ציונית חזקה וכדי למנוע Και ενώ οι Ισραηλινίδες ανασχετούν και απογοητεύονται, οι Παλαιστινοί αντιμετωπίζουν την κατάσταση με συγκρατημένη αδιαφορία. Καθώς όπως εξηγούν, όλα τα Ισραηλινά κόμματα τους αντιμετωπίζουν με εξίσου εχθρική διάθεση.